Έχει γυρίσει όμως η άμυνα. Μιχαήλ προσποίηση, πάει αυτό στο drive τώρα. Βρίσκει τον Travis Taylor που θα πετύχει το καλάθι. Από ένα καλάθι δύο center της, των δύο ομάδων. Στυλιανού για τρεις, εύστοχος. Καλάθι τριών πόντων για τον Κεραυνό που παίρνει για πρώτη φορά σήμερα το προβάδισμα. 10 για το shoot, βγάζει στη weak side την πάσα Μόσα στο try. Δίνει στον Βάρτς, ο οποίος ήταν ελεύθερος από την γωνία. Εύστοχος το πρώτο τρίποντο για την ανόρθωση. Και ο Γιώργος Τρετιακόβ για τις δύο ομάδες να περάσουν αλλαγή. Το drive το καλάθι από τον William Talton που τρύπωσε μέσα από την άμυνα του και Μαραγκός. Ελεύθερος για τρεις, θα κάνει το shoot, ο πρώην παίκτης του Κεραυνού και βάζει το τρίποντο. Κλείνεται ο Μόσα, ο Βάρσος για τρεις από τη γωνία, θα το βάλει. Καλάθι τριών πόντων για τον Γιώργο Βάρσο και ξανά μπροστά στο σκόρ η ανόρθωση. Κλέβει την μπάλα ο Jimmy Taylor, η ανόρθωση στο fast break. Με Βάρσο να αφήσει στον Χόρτον που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Fast break, αλλά έρχεται ο Μόσα και κλέβει την μπάλα. Τρέχει ο Μόσα. Το coast to coast δίνει κάτω στον Τρετιακόβο. Βάρσος για τρεις, εύστοχος. Καλάθι τριών πόντων από τον Γιώργο Βάρσο, 30-22. Με το ταμπλό, αστοχός, το rebound ο Taylor που βγάζει γρήγορα μπροστά στον Τίγκα. Ο Τίγκα θα σκοράρει παρά την πίεση από Βάρσο και τον Χόρτον. Πάει μια δάση στο καλάθι. Ο Σκίνερ δεν μπορεί, επιθετικό rebound όμως η αόρθωση με τον Jimmy Taylor να σκοράρει. Με κάρφωμα και να παίρνει και σφύριγμα για φάουλ, ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Εδώ ξανά ο Τρετιακό αντιλήφθηκε τον Taylor που ήρθε και κάρφωσε το φάουλ. Είναι σε βάρος του Νίκου Στυλιανού, είναι το δεύτερο του που ήταν εκεί κοντά στη φάση. Βγάζει έξω, Πασαλής, διστάζει, δίνει στον Στυλιανού. Αυτός επιλέγει ξανά την πάσα στον Travis Taylor, έξω στον Reynolds για τρεις, εύστοχος. Καλάθι τριών πόντων από τον Σαβάρ Ρέινολτς. Ο Χόρτον έβγαλε έξω στον Τρετιακό, βγάζει την πάσα του kick-out στον Σκίνερ, το τρίποντο έστοχο. Στις ανόρθωσεις με συγκεκριμένες διαφορές πόντων, σε ό,τι αφορά τη σοβαθμία ο τέλος του δεύτερου γύρου, θα σας τα πω, αφού πρώτα προχωρήσει λίγο το παιχνίδι, διότι έχουμε τώρα τρίποντο από τον Κεραυνό. Το φάουλ, 8,5 λεπτά το τέλος και κάθε φάουλ του Κεραυνού θα στείλει στη γραμμή την ανόρθωση. Το πρώτο δεκάλεπτο δεν το εκμεταλλευτεί για αυτό η ανόρθωση. Ο Taylor καρφώνει με ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Κεραυνού. Χωρίς τον Jimmy Taylor η ανόρθωση αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η ανόρθωση. Βγάζει άμυνα καλή ο Skinner. Το τρίποντο εύστοχο για τον Κεραυνό με τον JJ Chandler. Το συν 8 η ανόρθωση. Βάζει και τη δεύτερη ο Βάρσος. Η διαφορά στους 9. Ο Κεραυνός θα ψάξει ένα τρίποντο στη λήξη με τον Στυλιανού. Θα στοχίσει. Τελικό σκορ. Ανόρθωση 70. Κεραυνός 61. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Αμοχώστου, η οποία με την νίκη αυτή θα ξεπεράσει τον Κεραυνό στη βαθμολογία. Και αν κάνουν όλο νίκες μέχρι τέλους ΑΕΚ, Κεραυνός και Ανόρθωση, κάτι που το περιμένουμε λόγω και της δυναμικότητας των ομάδων που έχουν να αντιμετωπίσουν. Με μια υποσημείωση ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την πολύ καλή φέτος ΑΕΛ στη Λάρνακα, τότε θα έχουμε λογικά με αυτό το σενάριο την ΑΕΚ στην πρώτη θέση, την Ανόρθωση στη δεύτερη και τον Κεραυνό στην τρίτη.